Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το MITAF 9, η δημοσιογραφική καμπάνια της Yamaha μας καλούσε να ανακαλύψουμε τη σκοτεινή πλευρά μιας μοτοσικλέτας. Μιας μοτοσικλέτας όπου η Yamaha τόνιζε την αλητεία της. Το MITAF 9 ανήκει στην οικογένεια των μοτοσικλετών MITAF. Δεν έχει καμία σχέση με τους προκάτοχούς της και αυτό γιατί έχει έναν εντελώς διαφορετικό και έντονο χαρακτήρα. Πάμε να γνωρίσουμε από κοντά ένα διαφορετικό MITAF 9, άκρος βελτιωμένο. Είστε έτοιμοι? Τι κάνεις εδώ? Το κάνεις Siri? Γιατί το είχαμε συμφωνήσει? Ναι, το ξέρω, ωραίο είναι, αλλά είχαμε πει το πρώτο εγώ και μετά... Εντάξει, πάρ' το. Πρόσεχε, τα έχουμε πει αυτά και φέτος τα ίδια ισχύουν. Στο καλό. Γεια. Το MITAF 9 παρουσιάστηκε πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα πριν από έναν χρόνο περίπου, σε μια εκδήλωση όπου η Yamaha καλούσε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο και μη να ανακαλύψει τη σκοτεινή πλευρά μιας μοτοσικλέτας. Μιας μοτοσικλέτας που η πρώτη της εμφάνιση ήταν με burnout, επί σκηνής. Πώς λοιπόν να μην προκαλέσεις για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία? Με την έλευση του MITAF 9 μπορούμε να πούμε ότι η Yamaha θέλησε να δώσει μια γερή τονωτική ένεση στην επαναφορά της μοτοσικλέτας στην αγορά δικύκλου, ειδικά στις δοκιμαζόμενες από την κρίση ευρωπαϊκές αγορές. Μια μοτοσικλέτα λοιπόν με σύγχρονο σχεδιασμό που τραβάει όλα τα βλέμματα, λεπτή σιλουέτα χάρη στον στενότερο τρικύλινδρο κινητήρα, νέο λουμινένιο πλαίσιο και με βασικό συστατικό τον ατίθασο χαρακτήρα, το νέο MITAF 9 ήρθε για να φέρει τα πάνω κάτω στην κατηγορία Naked. Ο τρικύλεδρος κινητήρας των 847 κυβικών εκατοστών με 12 βαλβίδες και με 2 επικεφαλής σε κεντροφόρους αποδίδει 115 άλογα στις 10.000 στροφές και με ροπή που φτάνει τα 8,9 κιλά στις 8.500 στροφές. Ένας κινητήρας που παράγει σημαντικά περισσότερη ισχύ σε όλο το φάσμα των στροφών σε σχέση με τον τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα του FZ8. Ο έλεγχος του γκαζιού γίνεται από γκάζι ride by wire και δεν υπάρχει κανένα ηλεκτρονικό βοήθημα τύπου traction control, έστω και σαν έξτρα εξοπλισμό. Το MITAF 9 διαθέτει ένα καινούριο αλουμινένιο πλαίσιο με ένα πολύ όμορφο αλουμινένιο ψαλίδι. Το πιρούνι είναι ένα στραμμένο τηλεσκοπικό με διάμετρο καλαμιών 41 χιλιοστά και με 137 χιλιοστά διαδρομή. Διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης ελαττηρίου και απόσβεσης επαναφοράς. Τα φρένα του MITAF 9 είναι πολύ δυνατά, με καλή προοδευτικότητα και αίσθηση παρά το γεγονός ότι φοράει τους μικρότερης διαμέτρου δίσκους για τα κυβικά του. Έτσι για μπροστά έχουμε δύο δίσκους διαμέτρου 298 χιλιοστών με δαγκάνες 4 εμβόλων ακτινικής στήριξης και για πίσω έναν δίσκο 245 χιλιοστών με δαγκάνα 1 εμβόλου. Όπως είπαμε και πριν, ο χαρακτήρας του MITAF 9 είναι ιδιαίτερος, ατίθασος, πολύπλοκος και ανάλογα με τον αναβάτη και τον τρόπο οδήγησής του μπορεί να τον διαμορφώσει, επιλέγοντας έναν από τους 3 χάρτες οδήγησης. Ο χάρτης Α με γρήγορη απόκριση στον γκάζι για γρήγορη οδήγηση. Ο στάνταρ με μειωμένη λίγο την απόκριση στον γκάζι, που ουσιαστικά δεν έχει καμία διαφορά με τον χάρτη Α, και ο χάρτης Β, που εμφανίζει αρκετά μειωμένη απόδοση με μεγάλη χρησιμότητα σε βρεγμένα οδοστρώματα. Τα modes αυτά επιλέγονται πανεύκολα από το κουμπί που βρίσκεται στη μίζα. Το MITAF 9 έχει έναν πολύ compact πίνακα οργάνων εξ ολοκλήρου ψηφιακό. Διαθέτει ταχύμετρο, στροφόμετρο, ένδειξη στάθμη της βενζίνης, επιλεγμένη σχέση στο κυβότιο, ενδείξεις κατανάλωσης και άλλα χρήσιμα στον αναβάτη. Το βάρος του είναι σχετικά μικρό, με τα 188 κιλά και με το 14-λίτρο ρεζερβουάρ να προσφέρουν μια αυτονομία 200 χιλιόμετρων και με κατανάλωση που φτάνει τα 6,4. Νούμερο αρκετά ικανοποιητικό αν αναλογιστεί κανείς τα 850 κυβικά του, αλλά και την ζωηράδα του κινητήρα. Το ύψος της σέλας είναι στα 810 χιλιοστά,
αρκετά χαμηλό για να πατάνε στο έδαφος εύκολα ναυάτες και μεσαίων αστήματος, ενώ συνεπιβάτης δεν θα λέγαμε ότι είναι και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος. Όλα όμως ισχύουν για ένα κανονικό μηταφενιά, εργοστασιακό, μαμά. Πάμε να δούμε τι κάνει το συγκεκριμένο μηταφενιά διαφορετικό και άκρως βελτιωμένο. Το μηταφενιά, αν και έχει κόφτη κοντέρ χιλιόμετρων στα 225 χιλιόμετρα με πραγματικά τα 210, υπάρχει ένα προϊόν της Hiltec, το οποίο αλλάζει τις ενδείξεις στο κοντέρ με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να πηγαίνει παραπάνω 20 χιλιόμετρα, έχοντας τη δυνατότητα βέβαια το μοτέρ να τα βγάλει. Φοράει ένα Quick Shifter Rabbit για γρήγορες αλλαγές ταχύτητας χωρίς συμπλέκτη. Η εξάτμιση είναι ολόσωμη Arrow Carbon, η οποία απογειώνει την μοτοσικλέτα και σε συνδυασμό με φίλτρο αέρα DNA και με έναν παράλληλο εγκέφαλο της Rabbit δίνουν στη μοτοσικλέτα συν 24 άλογα παρακαλώ. Η ανάρτηση πίσω είναι αλλαγμένη, με μούπο, full ρυθμιζόμενη. Από το σύστημα των φρένων έχουν αλλαχτεί δαγκάνες, με δαγκάνες Brembo, τρόμπα φρένου της Gullspeed και σωληνάκια υψηλής, επίσης της Brembo, μανιτάρια ριζώμα, ένα ζελατινάκι της Fabri και μανέτες της MG. Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 270 χιλιόμετρα. Το νέο μηταφενιά λοιπόν είναι μια κατηγορία μόνο του. Είναι μια μοτοσικλέτα που μπορεί και να σε χαλαρώσει αλλά και να σε απογειώσει. Και όχι άδικα, ο τίτλος που της ταιριάζει είναι μοτοσικλέτα με το μη κεφαλαίο.